Ελεύθεροι αφέθησαν μετά την κατάθεσή τους ο χειριστής του σκάφους και ο ιδιοκτήτης επιχείρησης που συνελήφθησαν χθες για το θάνατο του 10χρονου αγοριού στην παραλία Καλό Λιβάδι στη Μύκονο. Μετά το σχηματισμό της δικογραφίας, θα οδηγηθούν σε τακτική δικάσιμο για φόνο εξαμελίας, όπως διέταξε προφορικά ο εισαγγελέας της Ήρου. Ο 22χρονος χειριστής παραδέχθηκε στους άντρες του λιμενικού ότι έκανε λάθος χειρισμό. Είμαι συγκλονισμένος, έκανα λάθος χειρισμό. Δεν είδα το παιδί. Πέρασα με το σκάφος δίπλα του, πολύ κοντά του και το σωσίβιο μπλέχτηκε στην προπέλα. Δεν ήταν όμως το μόνο λάθος. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, πάνω στο σκάφος έπρεπε να υπάρχει και δεύτερο άτομο. Εάν υπήρχε, θα είχε δει το παιδί που έπεσε στη θάλασσα και θα είχε συλληφθεί μαζί με τον χειριστή. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι επιτρέπεται η έλξη ενός μόνο θαλάσσιου έλκηθρου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του λιμενικού, το σκάφος έλκε δύο θαλάσσια έλκηθρα. Κατά τη διάρκεια ελιγμών του εν λόγω ταχυπλώου, ενώ αυτό έλκυε δύο θαλάσσια έλκηθρα με τέσσερις ανήλικους επιβαίνοντες επί αυτών, δύο σε κάθε έλκηθρο αντίστοιχα. Ο 10χρονος βρέθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στη θάλασσα. Οι γονείς του παιδιού είναι συγκλονισμένοι. Ο θείος του, που του επέτρεψε να πάρει μέρος στο θαλάσσιο παιχνίδι με τους φίλους του, με δυσκολία περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στους λιμενικούς. Όταν είδα ότι κάτι συμβαίνει, μπήκα και εγώ μέσα. Τους αντίκρισα όλους ταραγμένους. Ένας είχε βουτήξει στη θάλασσα. Μόλις συνειδητοποίησα ότι το παιδί είναι κάτω από το σκάφος, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Όλα ξεκίνησαν χθες το απόγευμα, όταν το άτυχο αγόρι που βρισκόταν στη Μύκονο για διακοπές ανέβηκε στο φουσκωτό παιχνίδι με τρεις φίλους του. Το ταχύπλοο σκάφος που τα ρημουλκούσε άρχισε τους ελιγμούς. Για άγνωστη αιτία, το παιδί βρέθηκε στη θάλασσα. Το σωσίβιο του μπλέκτηκε στην προπέλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Έπεσε ο μικρός στο νερό από το θαλάσσιο το παιχνίδι αυτό και στην προσπάθειά του να γυρίσει ο χειριστής να τον περισυλλέξει, εκεί το χτύπησε. Το παιχνίδι με τα φουσκωτά γινόταν στα ανοιχτά του κόλπου πίσω από τα σκάφη που βλέπετε. Ο νονός και θείος του μικρού, όταν έμαθε ότι ο 10χρονος έπεσε στη θάλασσα, πήρε ένα jet ski και βγήκε στα ανοιχτά για να δει τι συμβαίνει. Προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν το μικρό. Έφυγε ένα συνοδευτικό πάλι σκάφος της ίδιας επιχείρησης να πάει να βοηθήσει πλέον, αφού βλέπουν ότι έχει πρόβλημα και φεύγει και το jet ski. Αυτό λοιπόν κρατάει μισή ώρα μέσα στο νερό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Μυκόνου, όπου δυστυχώς απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το παιδί προσεκομίστη με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εχθές 8 και 10 περίπου το βράδυ, συνοδευόμενο από άνδρες του λιμενικού σώματος. Εμείς δυστυχώς απλώς διαπιστώσαμε το θάνατό του. Φορούσε γυλαίκο το παιδί για την προστασία του. Ήταν, πιστεύω, με κανόνες ασφαλείας. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Κακιά στιγμή. Η σωρός του μικρού αγοριού μεταφέρθηκε το μεσημέρι στη Σύρο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.